Next is Mrs. Rosenberg. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσαν και την καταγραφή στην έκθεση της Europol για την κατάσταση της τρομοκρατίας. Προέρχομαι από μια χώρα που περιθωριοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια από τρομοκρατικές οργανώσεις, από την Ελλάδα. Είχα την τιμή να εκπροσωπώ οικογένειες των θυμάτων στη δίκη της 17 Νοέμβρη και του επαναστατικού λαϊκού αγώνα. Η επισήμανση που θέλω να κάνω είναι ότι τα περασμένα χρόνια γνωρίζουμε ότι η τρομοκρατία είχε αμιγώς πολιτικά ελαττήρια. Σήμερα έχει διαφορετική μορφή και διαφορετικό τρόπο δράσης. Σήμερα είναι υπαρκτό το φαινόμενο και δεν απειλεί μόνο την Ευρώπη, αλλά απειλεί τον πλανήτη. Επισημάνθηκε από τους ομιλητές ότι το 90% πια των τρομοκρατών και ιδιαίτερα των ξένων μαχητών που απειλούν έχουν θρησκευτικά ελαττήρια, θρησκευτικά κίνητρα. Αυτό λοιπόν το οποίο μας απασχολεί στους θεσμούς οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να το αντιμετωπίσουν. Έχουμε τη δυνατότητα να εξαλείψουμε τα αίτια που γεννούν το φαινόμενο? Προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια τέτοια δυνατότητα. Τι δυνατότητα έχουμε? Να ελέγξουμε το φαινόμενο προληπτικά και όχι κατασταλτικά, γιατί κατασταλτικά θα είναι κατόπιν εορτής. Η πρόληψη σε τι συνίσταται? Μπορούν οι μηχανισμοί να ελέγξουν τον τρόπο δράσης των ανθρώπων αυτών, το πώς χρηματοδοτούνται, το πώς οργανώνονται, πώς μαζικά επιτίθενται? Ο έλεγχος λοιπόν θα έχει πολλές κατευθύνσεις. Αναφέρθηκε ο έλεγχος στα σύνορα και είναι αναγκαίος. Αναφέρθηκε ο έλεγχος στο διαδίκτυο που είναι πάρα πολύ δύσκολος, αλλά είναι επίσης αναγκαίος. Αναφέρθηκε ενδεχομένως ο έλεγχος σε εκείνους τους φορείς που θα μπορεί να ευθύνονται για τη χρηματοδότηση αυτού του φαινομένου. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι μια υπαρκτή απειλή και η απειλή δεν αφορά σε μία ή περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ' επέκταση πρέπει να είναι σφαιρική η αντιμετώπιση, να είναι παγκόσμια δηλαδή η αντιμετώπιση ενός φαινομένου, θα πρέπει να μην εστιάσουμε μόνο στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί, διότι υπάρχουν ταραχές, διότι υπάρχουν γεγονότα, αλλά στο γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται και εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα και είναι πια στο χέρι μας οργανωμένα, όχι μόνο να το παρατηρούμε, αλλά με μια πολύ προσεκτική ανάλυση να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Με τελευταία επισήμανση, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να εστιάσουμε και να προσέξουμε κατά πόσον αυτές οι οργανωμένες δραστηριότητες συνδέονται και με το κοινό έγκλημα. Διότι έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι όλες αυτές οι οργανώσεις συνδέονται και με τους κοινούς εγκληματίες, ανεξάρτητα αν μπορούμε να το εντάξουμε στο οργανωμένο έγκλημα ή όχι. Έχει την αυτοτέλειά του. Ευχαριστώ πολύ.